Ωστόσο, αλλά οι πολιτικές ευθύνες αυτές θα πρέπει να εξεταστούν και μέσα από επιτροπές, τις οποίες δυστυχώς τα δύο κόμματα έχουν απορρίψει στη Βουλή. Εμείς σαν αριστερά, κύριε Μπουζδουγκού, τα προηγούμενα χρόνια και όλο αυτό το διάστημα υπερασπιστήκαμε όχι απλώς τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μιλάμε για τα στοιχειώδη κοινωνικά δικαιώματα εργασίας, να μην υπάρχει ανεργία. Μιλάμε για το δικαίωμα της υγείας, για το δικαίωμα της παιδείας. Ακόμα και σήμερα που άκουσα τον Πρωθυπουργό. Να σας υπενθυμίσω ότι εσείς έχετε πει ότι θα επαναπροσλάβετε πίσω όλους τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν απολυθεί. Και γιατί έχω ακούσει σε αυτήν την εκπομπή εδώ ότι θα διευρύνεται ακόμα περισσότερο και το δημόσιο τομέα. Ακούστε, κύριε Μπουζδουγκού, δεν μιλήσαμε για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δηλαδή, αυτοί που είναι επίορκοι, ακούστε. Δεν μιλάμε για τους επίορκους κλπ. Όχι. Όλοι ξέρετε, σας ακούει κόσμος που είναι άνεργος αυτή τη στιγμή. Μα στην ανεργία δεν του λύνει το πρόβλημα του άνεργου το να προστεθούν ακόμα 15.000 άνεργοι από το δημόσιο. Και δείτε από ποιες δομές απολύονται. Απολύονται σχολικοί φύλακες. Απολύονται δημοτικοί αστυνομικοί. Απολύονται καθηγητές. Απολύονται νοσηλευτές. Αυτοί δηλαδή, αν ναι, απολυθούν. Κύριε Τόλιο, για να δώσω το λόγο στον κύριο Ταμίλο. Εάν απολυθούν 15.000. Δεν έχει απολυθεί κανένα. Κύριε Ταμίλο, εάν απολυθούν 15.000 από το δημόσιο, αυτό σημαίνει ότι θα λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας. Προσθέτεις ανεργία επάνω σε αυτό και κάθε θέση που κλείνει, να ξέρετε, από το δημόσιο, αυτό προσθέτει και ανέργους και στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, κύριε Ταμίλο. Χρειάζεται άλλη πολιτική. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Ντόλιο. Παρατήρηση.